Μην καταλαβαίνω, είναι όντως legit η εταιρεία. Τι είσαι, ρε φίλε αστυνομικός, να πούμε κάτσε λίγο να μαζευτούμε και λίγο. Μη φρικάρεις. Με το χέρι στην καρδιά δεν νιώθεις άσχημα. Κάποιοι είναι και αθώοι, έτσι. Όποιος το χάψε, το χάψε. Ντροπή σου, ντροπή σου. Α, μπορείτε να με καλέσετε βασικά σε ένα λεπτάκι ακριβώς. Συγγνώμη, σε ένα λεπτάκι ακριβώς μπορείτε. Ναι, ναι, Λοιπόν, είμαι στο σπίτι του Χάκη. Μόλις με πήρανε, δεν μπορείς να χάσω την ευκαιρία, δεν με νοιάζει. Δεν βολεύει και πάρα πολύ, αλλά τι να κάνω. Έχω 5% μπαταρία βέβαια. Και ήρθε και η παραγγελία. Χάκη! Μέτριος καφές. Για να ξεκινήσει μια μέτρια μέρα. Έχουν περάσει 15 λεπτά. Μάλλον κατάλαβε κάτι, δεν παίζει να με πάρει τηλέφωνο, ρε μαλάκα. Το πρώτο βίντεο με σκάμερς πήγε απίστευτα, το γουστάρατε, το λατρέψατε και δεν σταματήσετε να μου ζητάτε υπόλοιπα βίντεο. Αλλά φυσικά αυτό δεν εξαρτάται από μένα, αλλά από τους ίδιους τους σκάμερς και το πόσο συχνά θα με παίρνουν και το πόσο θα μπορώ να τους κρατήσω στο τηλέφωνο χωρίς να ψηλιαστούν τι κάνω. Το οποίο θα γίνεται σίγουρα όλο και πιο δύσκολο όσο μεγαλύτερη έκταση παίρνουν αυτά τα βίντεο. Έτσι λοιπόν, όπως θα δείτε και στο σημερινό βίντεο, τα πράγματα δεν ήταν τόσο smooth όσο στο πρώτο. Χρειάστηκε να προσπαθήσουμε λίγο παραπάνω. Θέλω να διευκρινίσω κάτι πριν ξεκινήσουμε το σημερινό βίντεο με σκάμερς. Αρχικά να πω ένα μεγάλο ευχαριστώ για όλη την υποστήριξη. Το πρώτο βίντεο είδα ότι το γουστάρατε πάρα πολύ σαν κόνσεπτ και με κάνει πάρα πολύ χαρούμενο αυτό, καθώς ήταν ένα content που το απόλαυσα και εγώ πάρα πολύ και θα ήθελα να το συνεχίσω. Παρ' όλα αυτά, θέλω να διευκρινίσω κάτι. Εννοείται πως δεν κάνω φάρσα ή δεν κοροϊδεύω έναν υπάλληλο που κάνει τη δουλειά του σε αυτά τα βίντεο. Προσπαθώ να φάω το χρόνο από scammers, από άτομα που προσπαθούν να σου κλέψουν τα λεφτά. Δεν είναι υπάλληλοι, δεν είναι εργαζόμενοι, δεν κάνουν τη δουλειά του. Και για όσου θα πούνε, μα δεν είναι οι ίδιοι που κλέβουν, αυτοί απλά είναι υπάλληλοι, αυτοί απλά πληρώνονται με μισθό, δεν με ενδιαφέρει. Δεν αθώνει σε καμία περίπτωση στην πράξη τους, η πράξη τους παραμένει ότι σου κλέβουν λεφτά. Έχουν επιλέξει να είναι σε αυτή τη δουλειά, εν γνώση τους κάνουν αυτό που κάνουν και εν γνώση τους προσπαθούν να σε αποπλανήσουν για να σου κλέψουν τα λεφτά. Δεν μπορώ να σεβαστώ αυτό που κάνουν, καθώς αυτό που κάνουν είναι παράνομο και το κάνουν εν γνώση τους. Η πρώτη σκάμερ με πήρε τηλέφωνο όσο ήμουνα στην Αθήνα, ήμουνα στο σπίτι του Χάκη. Τη ζήτησα να με πάρει σε 3 λεπτά έτσι λίγο ώστε να οργανώσω λίγο την κάμερα, μικρόφωνο, αού να είμαι κομπλέ, ήταν και σκοτάδι, ήταν πρωί-πρωί. Έχω την εντύπωση ότι κατάλαβε ποιο είμαι και δεν με ξαναπήρε ποτέ. Κάτι που δεν είχε γίνει ποτέ ξανά προηγουμένως. Η δεύτερη σκάμερ όμως, και αυτή που θα μας απασχολήσει λίγο περισσότερο, με πήρε όσο βρισκόμουν στο στούντιο. Η φίλη μας από τη Ρώμη στην Αγγλία. Είστε εξειδικευμένος με το διαδίκτυο, ξέρετε, δηλαδή να το χρησιμοποιείτε. Πιστεύω να, από τη φωνή πολύ νέα σας ακούγεστε. Εντάξει, πολύ νέο δεν με λέτε, αλλά ναι, μπορώ να το χρησιμοποιήσω, ναι. Αν μου επιτρέπετε, τι ηλικία έχετε, αν μου επιτρέπετε βέβαια. 38. Πολύ νέος είσαστε, ναι. Μια χαρά. Όντως. Πάρα πολύ ωραία. Εμείς σαν εταιρεία σας προσφέρουμε δωρεάν και με τη θέλησή σας έναν ειδικό οικονομικό σύμβουλο, ο οποίος σας κάνει μια αλφα εκμάθηση το πώς να κινηθείτε στην παγκόσμια αγορά και μια εξειδικευμένη πλατφόρμα για να δείτε και εσείς το ίδιο στις τιμές να ανεβοκατεύουν εν online. Δεν ξέρω ακριβώς τι μου λέτε, αλλά ωραία θα πω. Βλέπω τη σελίδα εδώ πέρα, λέει trading, markets, technology. Έχετε και μια επιλογή που εσείς μπορείτε να το κάνετε ελληνικά, αν είναι και πιο εύκολο και για εσάς. Όχι, εντάξει, έχω γνώση αγγλικών, αλλά μπορεί να βοηθούσε για να δω και στα ελληνικά μου πως... Α, μάλιστα. Υπάρχει και μια εφαρμογή που ονομάζεται Anydesk, που έχουμε κοινή εικόνα στον υπολογιστή και στο κινητό σας, ώστε εμείς να σας οδηγούμε για να γίνει η εκμάθηση. Αχ, εντάξει, πολλά μου λέτε παράλληλα. Λοιπόν, πρέπει να τα πάμε σιγά σιγά, γιατί αρχίζω και μπερδεύομαι, χάνομαι. Θα χρειαστώνται πονάκια μετά. Εμείς προσπαθούμε το 40 μέχρι 70% να είναι συν. Δηλαδή, αν ας πούμε έβαζα 10.000 ευρώ, στον πρώτο μήνα θα είχα συν 4.000 ευρώ. Ναι, αναλόγως εσείς με το προϊόν που εσείς ασχολείστε. Μα εσείς θα μου πείτε με ποιο προϊόν. Τι κάνω, πώς ξεκινάμε, πώς βλέπω. Πατάτε το sign up. Το εγγραφείτε που λέει. Referrer code, τι γράφω. Εκεί είναι το 0101 για να πάρεις το ελληνικό τμήμα. 0101. Τα λεφτά μου κυρίως εγώ τα βγάζω από τα μελίσια που έχω, απλά παράλληλα τα κάνω και βίντεο στο YouTube τώρα. Α, πάρα πολύ ωραία, πολύ ωραίο κόμπι. Τι βίντεο δηλαδή ανεβάζετε? Δείχνω τα μελίσια, τη ζωή των μελισσών στα μελίσια. Να αρχή είναι λίγο δύσκολο, δηλαδή αυτοί που σας βλέπουν είναι πολύ λίγοι viewers, δηλαδή πιστεύω. Ναι, αλλά δεν πειράζει. Δεν με πειράζει και πολύ. Εγώ κυρίως θέλω να κάνω ωραία μελισσό βίντεο. Το πρώτο πράγμα είναι το ταπλό. Δώστε μου μισό λεπτάκι. Ναι, με ακούτε? Ήρθαν απλά τα σουβλάκια μου γι' αυτό. Ναι, ναι. Δεν σας πειράζει να τρώω παράλληλα, έτσι? Γιατί με έχει πιάσει μία πείνα από το πρωί.
Ευχαριστώ πολύ. Εσείς σε ποια χώρα είπατε ότι είστε? Είμαστε στο Λονδίνο. Είμαστε στο Λονδίνο. Έχω σπουδάσει οικονομικά. Είμαι Ελληνίδα βασικά. Γιατί έβγαζε η Ιταλία το τηλέφωνο? Ιταλία, δεν ξέρω. Πού στο Λονδίνο είστε, δηλαδή, αν επιτρέπετε λίγο να δω πού βρίσκεται η εταιρεία? Τι εννοείτε πού στο Λονδίνο? Σε ποια περιοχή του Λονδίνου? Έχω πάει στο Λονδίνο και όλα, γι' αυτό ξέρω το Λονδίνο. Α, το γνωρίζετε. Ναι. Πού βρίσκεστε? Κάτι γίνεται και όλο κόβεται η γραμμή. 1-2, ο δρόμος ήταν σχολείο. Τραφικάντε. Γιατί τόσο εύκολα το παρατάνε και το κλείνουνε δεύτερο? Τώρα βγήκα, τώρα πάει. Πού βγήκατε, τι εννοείτε? Τώρα είχαμε. Τι εννοείτε, τι είχατε? Ωραία, να σας πω κάτι. Θα μου πείτε. Σας μιλούσα, με είχατε βάλει στο mute, δεν ξέρω τι έγινε, να πω την αλήθεια. Βασικά δεν σας έβαλα στο mute, σας είπα, έπεσε η ασφάλεια εδώ στο γραφείο και δεν μπορούσα να... Είχαμε ένα θέμα με το ρεύμα και με τα computer. Ναι, και πάλι μου βγάζει ότι είστε Rome Italy. Τώρα τι είναι Rome Italy? Μου βγάζει ότι με παίρνετε από τη Ρώμη της Ιταλίας. Θέλετε να με πάρετε αύριο? Τι ώρα αύριο? Μπορείτε να με πάρετε αύριο στις, ας πούμε, 1 η ώρα. Θα σας βόλευε? Μία το μεσημέρι? Ναι, προφανώς. Okay. Έγινε. Έγινε. Ευχαριστώ. Γεια σου. Νομίζω ότι μετά από 2-3 αποτυχημένες προσπάθειες έχουμε έτοιμο το θύμα. Καθώς με πήρε, δεν μπορούσα εκείνη τη στιγμή, μου είπα να με πάρει το απόγευμα. Δεν με πήρε το απόγευμα, λέω πάλι την πατήσαμε. Αλλά με πήρε σήμερα το πρωί να μου πει συγγνώμη που δεν με πήρε, γιατί είχε πολλή δουλειά και θα με πάρει σήμερα στις 8. Είναι 7 τώρα. Έχω ετοιμάσει τα πάντα. Είμαι έτοιμος να αντιμετωπίσω τον νέο σκάμερ και έχω βρει και το σημερινό μου ρόλο, έτσι. Θα είμαι κι εγώ λίγο βρώμικο παιδί στο σημερινό βίντεο. Άτακτο παιδί. Λοιπόν, κύριε Χάρη, καταρχάς πώς είναι η μέρα σας? Μια χαρά, εσάς? Πολύ ωραία. Πιστεύετε ότι καταλάβει πριν γιατί σας πήρα, έτσι? Δεν το θυμάμαι πολύ καλά, να σου πω την αλήθεια. Τίποτα, μη σας έρθει ξαφνικό, θα τρέχουμε. Τι εννοείτε? Υπάρχει κάτι σαν θέμα ταμπού, έχει γίνει και μεγάλο μπάχαλο από όσο έχω δει στην Ελλάδα. Σε τριτοκοσμικές χώρες υπάρχουν, ας το πούμε, γραφεία, forex, έτσι, πυραμίδες, οι οποίες κατά κάποιο τρόπο προσπαθούν να κλέψουν λεφτά, έτσι. Αλλά θέλω ότι αυτό παίρνει και εμάς, η ΦΑΚΑ παίρνει και εμάς αυτομάτως. Και νομίζουν ότι κι εσείς κάνετε αυτό, δηλαδή. Ναι, ναι, είναι αυτό, αλλά όταν είσαι και ανεξάρτητος είναι μεγαλύτερο βάρος, έτσι. Γιατί κάτσε τώρα να εξηγήσω εγώ τώρα στον Χάρη ή στον κάθε Χάρη. Διάφορα. Ενδιαφέρον, εξήγησέ μου λίγο, ρε φιλαράκι, γιατί λίγο δεν έχω καταλάβει. Για πες μου λίγο. Αυτό που κάνω στα δουλειά είναι να μαζεύω ανθρώπους δικούς μου, Έλληνες δηλαδή, με τους οποίους κάνω συνεργασία. Εσύ από Ελλάδα είσαι, φίλε? Ναι, λοιπόν, σε καλό από Αυστρία. Εγώ όμως είμαι Αγγλοέλληνας. Από παλιά ακούω που λένε τα μυαλά μας τα παίρνουν το εξωτερικό. Έτσι έγινε μάλλον, ναι. Το μόνο πράγμα που θα μπορούσα να κάνω στην Ελλάδα είναι απλά να επενδύσω και να αγοράσω μια επιχείρηση ή ένα σπίτι. Τίποτα άλλο. Πραγματικά. Αν θα δουλέψω δηλαδή 40 χρόνια και να παίρνω ένα χιλιάρικο όσο παίρνει ένα τυπικό σωματιστή στην Αθήνα. Δηλαδή, sorry, αλλά δεν είναι για μένα αυτό. Καλά τα λες, καλά τα λες. Για να είμαστε λίγο να πούμε στο ψητό, εκεί που και εσύ αυτό που θες να ακούσεις και εσύ και να σου πω. Ακριβώς, ακριβώς. Το minimum για αρχή, δηλαδή, που για άτομα που δεν ξέρουν και πιστεύω το παίρνει προσωπικά το δεν ξέρουν, είσαι άπειρο, παιδί μου. Εγώ τώρα μεταξύ μας, έτσι, ό,τι λέμε εδώ μεταξύ μας δεν βγαίνει παρά έξω. Ε. Πες μου πράγμα το οποίο έχει να κάνει με τη δουλειά μου, αγκομενικά και τέτοια. Όχι, όχι, ρε, ποια αγκομενικά τώρα, όχι, άλλο θέλω να σου πω. Εγώ να σου το πω τώρα και μεταξύ μας, έτσι. Ασχολούμαι έτσι με παράνομα πράγματα, κατάλαβες. Άμα κάνεις σε όλο πράγμα, ρε, σε όλοι κάνουν. Ναι, όχι άλλο σου λέω τώρα δεν κάνω. Μόνο κατάλαβες. Τα λαβέρια, ου, ιστορίες τα ξέρεις, ε. Φάση Μάτκλιπ, από εκεί από εκεί. Εγώ Ελλάδα τρέχω, ρε φιλαράκι. Τώρα τι φάση Μάτκλιπ μου λες, δεν καταλαβαίνω, τέλος πάντων. Και που λες έτσι, εγώ έχω πολλά λεφτά εκεί και ξέρεις, δεν μπορώ να τα ξεπλύνω, ρε φίλε. Και μου είπε ένα φιλαράκι, μου λέει, βάλε, λέει, σε κρύπτο. Κυρίως έτσι για πλυντήριο, κατάλαβες, σου λέω. Άμα είναι να βγάλουμε λεφτά, κατάλαβες. Εγώ σε ακούω, εσύ κάνεις ό,τι είναι να κάνεις και κατάλαβες. Στην τελική το θέμα είναι να βγουν τα φράγκα, έτσι. Τέλεια, τότε έχω βρει τον άνθρωπό μου. Ακριβώς, ακριβώς. Βγάλε χαρτί και στυλό και σημείωνε. Χαρτί και στυλό που ζούμε στο 2005, ρε φούλη. Άμα θες εσύ μπορείς να πεις και περισσότερο, αλλά εγώ ξεκινάω πάντα μαγικό 5.000. Άλλα 5 θα βάλω κι εγώ, δηλαδή πάντα παίρνουν οι πελάτες με ένα πόνους. Το βάζεις εσύ τον πόνους, δηλαδή. Ναι, γιατί είναι το 50-50, δηλαδή με ρίσκο, έτσι. Άμα εγώ πάω και σε κάνω σε συνεταιράκι, σου πω, ορίστε, ανοίξουμε ένα μαγαζί 30 ή 30 εγώ,
εσένα σου φέρει αυτό. Γιατί θα κοιτάξω και εγώ το δικό μου το κέρδος και στο δικό μου. Έτσι, ίδιο συμφέρον. Όπως εγώ που λέω τα τσακάλια μου, κατάλαβες. Εγώ στο δίνω 4, εσύ δώσ' το 6 και κατάλαβες. Βενζίνα τώρα έχει ανέβει, να βάλουμε σε κανά εκεί. Καμιά βενζίνα, κανένα πετρέλαιο, κανένα τέτοιο, κατάλαβες. Μετά. Ανέβει, ρε, χάρη. Τώρα τι να σου πω, ρε φίλε, εγώ σου λέω στον δρόμο είμαι, δεν τα ξέρω αυτά τώρα. Αλλά θέλεις να σου πω για άλλα, κατάλαβες. Ένα SUV έχω έτσι μεγάλο να πούμε τερματισμένο. Ένα Range Rover. Τέλο ναι, λοιπόν. Εγώ έχω ένα GLA για την πόλη. Αν είχα πάει κανένα μεγαλύτερο αυτοκίνητο, θα με είχε φύγει πολύ θολογία και θα ήμουν πολύ πλούσιο τέλο πάντων. Οπότε προσπαθώ να κρατήσω έστω. Χαμηλό προφίλ, έτσι. Σαν να κάνουμε παρόμοιες δουλειές, ρε φίλε, ακούγε και εσύ. Έτσι, χαμηλό προφίλ να κρατάς αού, έτσι. Business, ωραίο είσαι, μάγκα. Εγώ προσωπικά πιο πολύ δεν συμβούν να αγοράσουμε κρύπτο. Εγώ αυτά τα κρύπτο τα ακούω έτσι πολύ ωραία έτσι του μέλλοντος, κατάλαβε. Δηλαδή εκεί ακούω εγώ το χρήμα, να σου πω την αλήθεια. Δεν τα ξέρω εγώ, αλλά ακούω ότι παίζει χρήμα. Μα κατάλαβες, τη βγάζουνε τσακαλάκια εκεί τα λεφτά τους και όλα καλά. Τι συμφέρον τώρα έχω εγώ από σένα, έτσι, να πούμε και αυτό. Εγώ σου προσφέρω πρώτο, όπως είπα, την ελευθερία να κάνω να ξεκινήσω μαζί τη συνεργασία και να σου πω εγώ, Χάρη, σήμερα γίνεται αυτό, αυτό και αυτό. Μπορώ στα μέσα, στα inside, τέλος πάντων, τα κονέ που λένε. Το ξέρεις εκείνο που λέει, και έχω και όλα τα κονέ. Ξέρεις αυτό. Αυτό ακριβώς, ναι. Λοιπόν, τώρα έχω σας προσφέρω. Δεν το ξέρω και τόσο καλά, αλλά okay. Δεν πειράζει, για παιδί. Σε ακούω για ένα τσάκαλο, έτσι έχω συμπαθήσει. Να βγαίναμε για καμιά μπύρα, αλλά είσαι Αγγλία, έτσι. Μακριά πέφτεις. Σε Αυστρία. Α, Αυστρία, sorry, κάτι νόμιζα είπες για Αγγλία και εγώ τα έχω χαμένα, ξέρεις τώρα εδώ. Από ποια περιοχή της Ελλάδας είσαι? Εγώ είμαι εδώ, Καστοριά. Τα λέμε Καστοριά για μια μπύρα, δηλαδή, που λέει ο λόγος. Με μπερδεύεις λίγο με κάποια που με λες να πούμε το πας λίγο πιο κατάλαβες. Εγώ δεν τα ξέρω και τόσο καλά. Θέλω να με πας λίγο, να σου το πω και έτσι να με πας λίγο από το χέρι, κατάλαβες. Δεν τα ξέρω εγώ πολύ καλά. Να σου πω κάτι, δεν ξέρω, θα σε κάνω μια ερώτηση. Έχεις πιει ρε μαν, έλα πες το σιγά. Έχω πιει λίγο ρε μπρο, είμαι λίγο. Γι' αυτό σου λέω λίγο, πάμε λίγο, κατάλαβες. Εσύ Καστοριά το έχουν καλό. Καλό. Εμείς το δίνουμε ρε μπρο σε όλη την Καστοριά, εμείς το τρέχουμε. Εσύ, αδερφούλη, να σε ρωτήσω τώρα και μεταξύ μας, έτσι σε βλέπω πολύ χαλαρό στο τηλέφωνο. Η εταιρεία σου εκεί δεν ακούει τι λες, να πούμε, δεν λένε. Τι λέει αυτός για και... Όχι, γιατί εγώ έχω το γραφείο μου και εδώ είμαστε πολύ λίγοι Έλληνες, ας το πούμε έτσι. Α, οπότε δεν καταλαβαίνουν τι λες. Πολύ λίγοι Έλληνες. Είναι αυτό, αλλά εμένα δεν με ακούει κανείς τώρα. Για. Είναι Ρωσίδα που λες εσύ. Έχει. Γονήσεις, δηλαδή Ρωσία, δεν ξέρω τι γίνεται, σου λέω. Ρωσία, ε. Και που δηλαδή την περιποιούμε, έτσι, για να ξεχαστεί λίγο. Οικογενειάρχης. Όχι ακόμα, ψαχνόμαστε. Τι πιστεύεις λοιπόν, θες να ξεκινήσουμε? Εγώ σ' ακούω ωραίο τυπάκο, πάμε να το δούμε λίγο. Πες μου εκεί τι να κάνω και κατάλαβες, σιγά σιγά το βρίσκουμε. Εγώ σε λέω θα βάλω τα λεφτά, έτσι. Κάνε εσύ τα κουμάντα σου. Δεν μπορώ να σου πω εσύ να βάλεις τα λεφτά χωρίς καν εκθέσεις σου γίνεται. Γιατί εσύ αύριο μεθαύριο μετά θα πεις όπως και φεύγω. Τι σου πω εγώ, συγγνώμη, δεν πάμε. Εγώ θέλω εσύ όταν πεις να μπεις με το δεξί ρε φίλε, να είσαι λίγο ενημερωμένος. Καταλαβαίνεις τη δικιά μου πλευρά κιόλας, γιατί θέλω αύριο θα με βρεις εμένα. Δηλαδή τώρα πρέπει να μου τα εξηγήσεις, έτσι κι ας μην καταλάβω τίποτα. Θες το εξηγήσω σαν να είσαι 10 χρονών. Εξήγησέ το μου, σαν να είμαι 10 χρονών. Θέλω να δω αλήθεια τι θα μου πεις τώρα. Όταν είναι πράσινο το τετραγωνάκι, πάντα να ξέρεις ότι υπάρχει άνοδο, ανεβαίνει η τιμή. Όταν είναι κόκκινο το τετραγωνάκι, αυτό σημαίνει ότι έχει κάτοδο, δηλαδή έχει πέσει τιμή. Τα περισσότερα τετραγωνάκια είναι πράσινα, σημαίνει ότι πάντα υπήρχε άνοδο σε μια εταιρεία, έτσι. Οκ, τώρα το πήρα λίγο επιστημονικά, αλλά καταλαβαίνετε εννοώ. Κοίταξε τώρα, δεν είμαι σίγουρος αν ένα 10χρονο θα καταλάβαινε τι είπες. Αλλά εντάξει, okay. Ξέρω εγώ, καλή προσπάθεια, ναι. Τι να σου πω. Να σε ρωτήσω, επειδή το τσακαλάκι που σου έλεγα πριν με είχε βάλει σε μια εφαρμογή, δεν θες να τα βάζω εκεί να πούμε και να μου λες τι να κάνω? Αυτός έτσι με συμβούλευε λίγο, αλλά σαν φίλος και μου είπε να τα βάλω εκεί. Οπότε μια και τα έχω εκεί, δεν θες από εκεί να τα μετακινούμε, κατάλαβες. Είχα βάλει κανένα 2.000. Αλλά τώρα, άμα το πάμε σοβαρά, yeah. Κατάλαβες. Πάμε να πούμε στο Big Panders. Γιατί όμως? Γιατί τώρα εσύ δουλεύεις αυτό τώρα ή απλά. Προτείνεις να μπούμε εκεί. Με την Bitpanda και με την Cracker, έτσι. Είναι οι δύο πιο, για μένα τουλάχιστον, καλύτερες. Όταν παίρνει, όταν πληρώνεις φόρο, όταν κάνεις εσύ εισαγωγή σε πας. Πάλι κόπηκες ρε φίλε, κάτι γίνεται. Φίλε, τι είπες φίλε? Δεν ξέρω τι έγινε, αλλά για κάποιο λόγο το site μου φαίνεται πολύ legit. Λες ρε βάλε κανένα νερία, αλλά τι μου πας, αλλά δεν γίνεται, γιατί μου λέει όντως όλα τα red flags. Να μου λέει να βάλω λεφτά σε μια εφαρμογή που δεν είναι δικιά του, ενώ που δεν τη διαχειρίζεται. Παίζει να έχουν σταματήσει να κάνουν δικά του site και κάπως να προσπαθούν απλά να σε κάνουν να μεταφέρεις. Δεν ξέρω, επανέρχομαι. Μαλάκα. Έλα, φίλε, τι έγινε. Και σύνδεση. Χάθηκε η σύνδεση. Θα σου έλεγα, πούμε στην Bitpanda, κάνεις την εγγραφή και όποτε θες, αύριο μεθαύριο κάνουμε και το deposit. Τι λες? Μπορώ και, μπορώ και τώρα, άμα θέλεις, να το τελειώνουμε, κατάλαβες. Εσύ ζεις μόνος σου? Ναι, ναι.
Εγώ μόνος. Μοναξιά θα μας φέρει. Αυτό ακριβώς, ναι. Για πες μου, έχω κάνει το account μου εδώ, έχω μπει. Ωραία. Τα βλέπω όλα εδώ τερματισμένα. Να σου βγάλει, έχεις any desk. Τι είναι αυτό. Any desk είναι με την άδειά σου, βέβαια. Πάντα θα σε ρωτήσω. Θα μπούμε, θα σου δείξω δηλαδή κάποια πράγματα στη σέμα τη σελίδα. Και άμα θες, δηλαδή, έχεις την επιλογή να το κάνεις σε cancel. Απλά με το any desk θα μπω ως προϊστή σου και θα δω, σου δείξω λίγο κάποια πράγματα. Δηλαδή, πώς θα είσαι. Να σου πω την αλήθεια, επειδή καταλαβαίνεις λίγο, είμαι σε λίγο περίεργα τέτοια. Θα προτιμούσα να μην μπει στον υπολογιστή μου, okay, αν είναι δυνατό. Okay, κατανοητό. Εντάξει. Βασικά σε αυτό το νούμερο έχεις WhatsApp ή Viber. WhatsApp. Τι εδώ θέλεις το WhatsApp μου. Γιατί θα ξεκινήσουμε συνεργασία, θα σου στείλω εγώ την ID μου για να δεις πώς ακριβώς είμαι. Μου στέλνεις και στη δικιά σου, γιατί είμαστε πιο διαφορετικά. Γιατί είναι αλλιώς εδώ να στα λέμε στο τηλέφωνο και εγώ να σε παίρνω τηλέφωνο κάθε 5-6. Τι εννοείς να σου στείλω την ID μου. Θα σου στείλω την ID τη δικιά μου. Μετά θα μου στείλει τη δικιά σου. Γιατί να σου στείλω τη δικιά μου την ID, ρε φιλαράκι, την ταυτότητά μου, ρε φιλαράκι. Πιο πολύ για ασφάλεια, αλλά κλάει μάιν τότε, δεν πειράζει. Ασφάλεια, τι είσαι, ρε φιλαστυνομικό, να πούμε, κάτσε λίγο να μαζευτούμε και λίγο. Τι ασφάλεια μου λες τώρα. Εσύ δεν με ξέρεις τώρα που μιλάμε στο τηλέφωνο, εγώ δεν σε ξέρω, έτσι. Σε έχω μιλήσει καλώς, σε συμπαθώ κιόλας, στο λέω ανοιχτά αυτό. Και πιστεύω κι εσύ έχουμε κάνει ένα bond, τέλος πάντων. Εδώ όμως λίγο κολλάμε, ρε φλάρα, και εμένα ID δεν μου έχουν ζητήσει ποτέ, να πούμε μόνο οι μπάτσοι. Η σελίδα που έκανες δεν σου ζήτησαν ID, στην Beat πάντα εγώ την έβαλα. Κομπλέ είμαστε. Α, την έχεις, οκ. Okay. Απλά κάνεις κατάθεση στα 5.000, μένουν στο πορτοφόλι στο e-wallet και από εκεί μετά κάνω και εγώ τη δικιά μου κίνηση. Τη δικιά σου κίνηση στο δικό σου account, εννοείς. Κοιτάξτε πώς θα γίνει τώρα. Γιατί και εγώ θα πάω και εγώ το κέντρος μου, έτσι. Θα σου πω λίγο περίεργο αυτό που θα σου πω, αλλά θα μου δώσει εμένα το username και το password και θα σου πω το λόγο γιατί. Μην φρικάρεις, γιατί σου φαίνεται λίγο περίεργο όπως έκανε με την ID. Ας πούμε ότι εγώ δεν σε βρίσκω εσένα. Θέλω να κάνω μια κίνηση την οποία θα την κάνουμε μαζί στο όνομα το δικό μας, τέλος πάντων, έτσι. Θα φτάσει ένα σημείο όμως που εγώ εσένα είτε με WhatsApp είτε με τηλέφωνο δεν θα μπορώ να επικοινωνήσω μαζί σου. Εγώ θα πρέπει να κάνω μια κίνηση την οποία όπως π.χ. να κάνω στο Plus ή να κάνω κάτι, ας πούμε, να κλείσω μια κίνηση λόγω fees και τέτοια, έτσι. Εγώ το κωδικό σου και. Να κάνω δηλαδή κίνηση, αυτομάτως θα σου έρθει σαν ειδοποίηση κινητό σου. Δεν θέλω να γίνω δύσπιστος. Δεν θέλω να γίνω δύσπιστος. Σέβομαι ότι έτσι δουλεύεις, έτσι είναι η business σου. Από ό,τι καταλαβαίνω, βέβαια, τώρα στο μεταξύ μας, έτσι. Είναι και λίγο μαύρη business, έτσι. Δηλαδή, τώρα δεν νομίζω να είναι και πολύ official αυτή η φάση. Έτσι, μεταξύ μας. Τώρα, εγώ σου είπα τι κάνω. Νομίζω μπορείς να μου πεις και εσύ. Μεταξύ μας ή φάση με τη σελίδα. Γιατί η φάση με τη σελίδα είναι πολύ. Ω, με τη σελίδα, καλή φαίνεται η σελίδα. Εσύ εννοώ τώρα αυτό που κάνεις. Εντάξει, εγώ το τέλος ένα πτυχίο το έχω βγάλει, ρε φίλε, ειδικά με το τομέα που δουλεύω. Από εκεί μετά, δηλαδή, άμα όλοι με θεωρήσουν. Όχι, θέλω να πω, ρε παιδί μου, δεν έχεις τώρα ακριβώς εταιρεία. Απλά κάνεις λίγο έτσι freelancer, εκεί βγάζεις το χρήμα σου, έτσι συμβουλεύεις, παίρνεις και εσύ προμήθεια και κομπλέ, από ό,τι καταλαβαίνω. Αλλά δεν είσαι και σε εταιρεία. Δηλαδή, δεν είσαι. Απλά είμαι διασμευμένος με την Bitpanda, η Bitpanda μου βρίσκει τους πελάτες και εγώ μετά ξεκινάω τους δικούς μου. Η Bitpanda, ας πούμε, έχει γνώση ότι εσύ μπαίνεις σε account και βοηθάς άλλους κτλ. Ας πούμε ότι είμαι ο διαμεσολάβοντας. Διαμεσολαβητής. Θα μου κάνεις μια χάρη. Εντάξει. Εσύ τη δικιά μου την ταυτότητα νομίζω εντάξει, δεν την πολύ χρειάζεσαι από ό,τι καταλαβαίνω, γιατί εσύ έτσι και αλλιώς στο account μου θα μπεις. Okay. Αλλά νομίζω ότι εγώ τη δικιά σου τελικά τη χρειάζομαι, ρε φίλε. Άμα είναι να σου δώσω τον κωδικό μου και να. Ωραία, στείλτε μου μία τώρα λίγο. Okay. Λοιπόν, δώσε μισό λεπτό. Τώρα λογικά θα βρει μία fake ταυτότητα ή κάτι, δεν ξέρω τι θα κάνει ακριβώς. Αλλά βρήκαμε, μαλάκα, τέλειο που μου απάντησε ακριβώς λίγα λεπτά μετά στο τι ακριβώς κάνει. Προφανώς αυτός δεν έχουν δικό του site, οπότε θέλει να με βάλει να μπω εκεί, να του δώσω τους κωδικούς μου και απλά να τραβήξει λεφτά. Πάντως χαίρομαι πάρα πολύ που μου το διαβεβαίωσε με αυτό, γιατί είχα πραγματικά σκαλώσει. Λέω, ρε φίλε, λες τώρα να έχω πετύχει τον ένα στο εκατομμύριο που είναι legit, ξέρω εγώ. Έπεσα μέχρι και εγώ στην παγίδα για λίγο μέχρι να φτάσουμε σε αυτό το βήμα. Σε βλέπω εδώ. World Trader. Να σκαλά. Steve Collins. Ναι. Το ελληνικό σου ποιο είναι. Επειδή εγώ δεν τα κρατάω σε τράπεζα, δεν τα έχω σε account, κατάλαβες. Τώρα με κάρτα πώς να πληρώσω εγώ, ρε φίλε. Τώρα άμα είναι να πάμε να βάλουμε λεφτά, γιατί εγώ τώρα αυτό για 200 ευρώ δεν μπαίνω, κατάλαβες τι σου λέω. Εγώ δεν μπορώ να βάλω από κάρτες κτλ. Θες να βρούμε κανένα τρόπο μεταξύ μας, αφού τώρα έχουμε και αυτό το trust, να στα στείλω εσένα και να το κάνουμε ανάποδα. Να μπούμε στο δικό σου account και να βάλω εγώ λεφτά σε σένα. Και όταν ανεβούνε, να μου δώσεις το profit, κατάλαβες. Okay. Καλή ιδέα μου φαίνεται.
Εγώ είμαι μέσα. Στο κάτω-κάτω, τηλεογραφισμό σου, τηλεογραφισμό μου, το ίδιο πράγμα είναι. Το ίδιο. Απλά θα πρέπει και εγώ να έχω access, νομίζω, στο δικό σου ή θα τα κάνεις εσύ, δεν ξέρω τώρα. Το access συνήθως εγώ το κρατάω στο δικό μου το μέρισμα, εσύ, γιατί εγώ έχω και περισσότερο. Θα μπορούμε να μπαίνουμε να βλέπουμε λίγο πώς κινείται, δηλαδή, όμως να τα βλέπω κι εγώ. Μέσω share screen, Discord, share screen, ναι, μπορούμε. Πώς θα στείλω, πώς θα το κάνουμε όμως, δεν καταλήξαμε κάπου. Μέσω e-bank και transfer, δηλαδή, μέσω. Θα σου στείλω δηλαδή εγώ 5.000 μέσω τράπεζα και δεν θα πει κανείς τίποτα, νομίζεις, ρε φίλε. Δηλαδή, μου φαίνεσαι και ότι είσαι παιδί που είσαι μέσα στα πράγματα. Αν είναι, προφανώς και θα σου πει. Χωρίς χαρτιά, χωρίς τίποτα. Δεν έχεις κάνει άλλα τέτοια βέρια να πούμε. Θα τα βάλω εγώ σε ένα βιβλίο, κάς μέσα. Θα πω ότι στέλνω το βιβλίο, θα το πακετάρω κιόλας, κατάλαβες. Βιβλίο στέλνω εγώ στο φίλο μου στην Αυστρία και μέσα θα είναι το κάς. Ρε μάνα, αυτό που μου λες είναι δύσκολο, δεν παίζει δηλαδή. Αλλά καταλαβαίνω και τη δικιά σου περίπτωση πώς θα είναι. Γι' αυτό σου δώσω μου το μάξι μέχρι αύριο. Θα έχεις απάντηση. Ωραία, να σε ρωτήσω κάτι. Να σε ρωτήσω κάτι. Έλα. Το έχεις φάει όλο αυτό, όντως, τόση ώρα. Δηλαδή, πραγματικά σχεδόν. Σχεδόν βαρέθηκα, αλήθεια. Το έχεις φάει τόση ώρα. Χάρηκες που το έκανες. Αρκετά. Εσύ πώς φάνηκε, πώς φάνηκε αυτό το ταξίδι, αυτή η εμπειρία που είχαμε. Ας πούμε ότι έχω φάει πακέτο κανονικά. Δουλειά μου είναι όλο αυτό και καταλαβαίνει. Κοίταξε, εντάξει, τώρα το δουλειά σου, εντάξει. Τώρα μην κοροϊδευόμαστε, έτσι. Τώρα μην μου λες εμένα δουλειά μου. Ξέρω και ξέρεις. Εντάξει, όχι ακριβώς, αλλά. Τι εννοείς, όχι ακριβώς. Για εξήγησέ μου λίγο. Τι είμαι, broker είμαι, έτσι. Κίνησα τέλος πάντων. Βρίσκω πελάτες, αυτό είναι αυτό που κάνω, έτσι. Εγώ. Κοίταξε, ξέρω τι κάνεις. Θα σου έγινε με ανοιχτά τα χαρτιά. Ξέρω τι κάνεις. Εντάξει. Ξέρω πολύ καλά. Okay, γι' αυτό είμαστε τόση ώρα στο τηλέφωνο. Άμα δεν ήξερα τι κάνεις, δεν θα ήμουν μία ώρα μαζί στο τηλέφωνο. Λες να έχω την απορία. Μία ώρα τώρα να είμαστε στο τηλέφωνο και να μην ξέρω τι κάνεις. Η αλήθεια είναι ότι με σκάλωσες λίγο. Θα σου πω, θα σου εξηγήσω και τι κάνω εγώ. Με σκάλωσες λίγο, γιατί οι περισσότεροι έχουν δικά του site και το παίζουν έτσι μπάλα. Εσύ το έπαιξες λίγο διαφορετική τακτική. Τύπου με έστειλες σε κανονικό site εκεί να σου δώσω μετά κωδικούς. Αλλά να σου πω την αλήθεια, δεν ξέρω αν είναι και πιο καλό αυτό. Γιατί τώρα πόσους έχεις πείσει να σου δώσουν τον κωδικό τους, αλήθεια. Αρκετούς. Αρκετούς έχεις πείσει. Ναι, και έχουμε δουλέψει κανονικά με ταυτότητες τα πάντα, έτσι. Και τους τα πήρες όλα. Τους τα πήρες, εσύ. Έχω δικό μου λογαριασμό, αυτό είναι αλήθεια. Δεν υπάρχει περίπτωση να σου λέψει σε αυτό. Ρε φίλε, αλήθεια τώρα. Συνεχίζει να προσπαθείς να με πείσεις. Το ξέρω ότι και εγώ τη δουλειά μου κάνω τώρα. Αυτό είναι το αστείο. Γιατί με τι ασχολείς, με τη δίωξη κλίματος. Όχι, όχι. Εγώ είμαι YouTuber. Έχεις δει ένα βίντεο. 500.000 subscribers. Βλέπεις ένα βίντεο με ένα κόκκινο thumbnail που λέει scammer εκεί. Αυτό ήταν το πρώτο επεισόδιο που είχε καταπληκτικά. Είχαμε φτάσει δεκάδα στα trending. Αλήθεια σου λέω. 300.000 views σε 15 μέρες. Αντιλαμβάνεσαι πόσο γνωστός μπορείς να γίνεις. Με το income, το revenue στείλε και στο IBAN μου, έτσι. Λες να σου στείλω, θα μου τα διπλασιάσεις, τι θα μου τα κάνεις. Γιατί το κάνεις αυτό, πες μου λίγο, απλά αυτό, έτσι μια ερώτηση. Απλά θέλω να μάθω. Για δουλειά. Ναι, αλλά δεν νιώθεις άσχημα, αλήθεια, δηλαδή. Με το χέρι στην καρδιά δεν νιώθεις άσχημα που το κάνεις. Δεν έχω επιλογή, όπως και να έχει. Έτσι, τι εννοείς δεν έχεις άλλη επιλογή, ρε φίλε. Δηλαδή, η μόνη επιλογή σου είναι να κλέβεις από κόσμο. Αφού δεν έχεις αποδείξει αν εγώ έχω κλέψει ή όχι, ούτε εσύ, ούτε εγώ δεν έχω αποδείξει αν εσύ θα δίνεις τα λεφτά σου. Οπότε δεν υπάρχει πρόβλημα. Δηλαδή, θέλεις να κλείσουμε το τηλέφωνο θεωρώντας ότι έχω πιστέψει ότι δεν κλέβεις λεφτά, ή απλά δεν μπορείς να το πεις γιατί φοβάσαι με γενικά τι νομικό. Και τα δύο, ας πούμε. Ναι. Και τα δύο. Και τα δύο. Δεν νομίζω ότι αλλάζει κάτι. Δηλαδή, όποιος βλέπει το βίντεο αυτό, ξέρει ακριβώς τι γίνεται. Με το να λες ψέματα δεν κρύβεσαι, να ξέρεις. Οι άνθρωποι δεν είναι χαζοί, αλλά είναι και. Κάποιοι είναι και αθώοι, έτσι. Όποιος το χάψε, το χάψε. Κάπως έτσι πάει, δηλαδή. Δεν νιώθεις άσχημα που το κάνεις. Δεν θα προτιμούσες να κάνεις κάτι που είναι κανονικό, πώς να σου το πω. Αυτό πληρώνει περισσότερο. Ναι, αλλά δεν είναι τίμιο, δεν είναι δικά σου λεφτά, ρε φίλε. Τι να κάνω τώρα. Ο χαμένος σταυρός είναι. Δηλαδή, άμα μια μέρα κάποιος το έκανε αυτό, λέω εγώ τώρα στη μάνα σου, τον πατέρα σου, πώς θα ένιωθες γι' αυτό. Να στο θέσω και έτσι. Πολύ απλά και οι ίδιοι ξέρουν δηλαδή πώς δουλεύει. Ναι, αυτοί τυχαίνουν να ξέρουν. Θα μπορούσαν να μην ξέρουν, αυτό σου λέω. Δύσκολο. Άρα η διαφορά είναι ότι η οικογένειά μου δεν είναι χαζή. Εδώ είναι η διαφορά. Εσύ δεν είσαι χαζός, οπότε και έγινε όλη αυτή η συζήτηση. Λοιπόν, δηλαδή. Θα σε χωρίσω όμως, γιατί έχουν κάνει δουλειά. Ντροπή σου, αλλά. Εντάξει, να το περιμένεις. Εντάξει, δεν είχαμε το κλίμα που είχαμε στο προηγούμενο βίντεο. Που η άλλη απλά με έβριζε και τα λοιπά. Προσπάθησα να το πάω λίγο έτσι σε πιο ανθρώπινο επίπεδο. Λίγο να δω αλήθεια πώς σκέφτεται. Γιατί είναι περίεργο το ότι ξέρω ότι αυτό το κάνει σε άτομα
μεγαλύτερης ηλικίας που δεν τα έχουν καλά με το ίντερνετ πάρα πολύ. Δηλαδή πιστεύω ότι τα περισσότερα άτομα στα οποία το κάνουν αυτό, πιστεύω ότι μπορεί και να είναι πάνω από 60 χρονών, πάνω από 50 τουλάχιστον, που σίγουρα η επαφή τους με το ίντερνετ δεν είναι τόσο καλή όσο σε κάποιον νέο. Και δεν μιλάω για μένα, ας πούμε, μιλάω για τον οποιοδήποτε νέο, ο οποίος ξέρει ότι ρε παιδί μου δεν πρέπει να δώσω τον κωδικό μου, δεν πρέπει να ρίξω λεφτά κάπου που δεν είναι safe ή οτιδήποτε. Το κάνουν προφανώς άτομα τα οποία δεν καταλαβαίνουν τη διαφορά τη μία σελίδα με την άλλη στο ίντερνετ, δεν καταλαβαίνουν το πόσο δεν πρέπει να δώσει τον κωδικό σου, ας πούμε. Και πραγματικά έχω την απορία πώς μπορεί ένας άνθρωπος σαν αυτόν, ο οποίος ακούγεται 25 χρονών, παρόλο που μου στείλε μια φωτογραφία εδώ, Steve Collins, ο οποίος φαίνεται κυριολεκτικά για 40 ότι πας πρέπει να ήταν μέχρι 25 χρονών, ας πούμε. Δεν πιστεύω, ρε παιδί μου, πως τα θύματα τους είναι άτομα τα οποία είναι πολύ ευκατάστατα. Στοχεύουν σε άτομα που δεν έχουν λεφτά και προφανώς θέλουν να βγάλουν και τρώνε λίγο αυτό παραμύθι και σε αυτά τα άτομα που ήδη δηλαδή η ζωή τους είναι δύσκολη και δεν μπορούν να τη βγάλουν, δεν μπορούν να βγάλουν το μήνα. Πώς έχει την ψυχολογία και είναι ok με τον εαυτό του με το να το κάνει αυτό σε καθημερινή βάση. Και δεν μιλάμε τώρα για μία ή δύο φορές. Αυτός παίζει να έχει 10 τηλεφωνήματα τη μέρα με διαφορετικά άτομα που προσπαθεί να τους πάρει λεφτά. Είναι πραγματικά θλιβερό. Είναι πραγματικά θλιβερό. Ελπίζω να σας άρεσε και το σημερινό Καρπούζης vs. Scammers. Ελπίζω να το γουστάρατε. Τα λέμε σε επόμενα βίντεο γενικά.